Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι και πάλι μαζί σε μια νέα εκπομπή για την Ορθοδοξία, για τα μηνύματα που συγκεντρώνει η Ορθοδοξία, τον πλούσιο θησαυρό των μηνυμάτων της, αλλά και τον Ευαγγελικό Λόγο, ο οποίος είναι αυτός που ενσαρκώνεται μέσα στην Ορθοδοξία. Και ο Λόγος είναι ο ίδιος ο Κύριος, ο Λόγος με λάμδα κεφαλαίο. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα, ένα κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Το 19ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, που είναι η παρουσία και η νίκη του Χριστού επί των αντιχρίστων δυνάμεων. Υπάρχουν προφητείες, αγαπητοί φίλοι, υπάρχουν προφητείες οι οποίες μας αποδεικνύουν την αλήθεια της Αποκαλύψεως. Όχι μόνο το 666, όχι μόνο η τηλεόραση, όχι μόνο οι επιτεύξεις, τα καταστρεπτικά όπλα όπως είναι τα αεροπλάνα και όλα τα άλλα, αλλά συγχρόνως και πολλές άλλες ανακαλύψεις μας δίνουν το στίγμα. Μας αποδεικνύουν την αλήθεια της Αποκαλύψεως. Μας αποδεικνύουν ότι ο Θεός έχει δώσει δίχως λάθος το μέλλον του κόσμου στους εκλεκτούς του ανθρώπους. Και γίνεται στις μέρες μας πάρα πολύ λόγος για αυτό το προφητικό βιβλίο της Αποκαλύψεως. Πρόκειται βεβαίως για το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Το πρώτο βιβλίο και το τελευταίο της Αγίας Γραφής είναι τα πλέον δύσκολα. Υπάρχει άποψη ότι είναι ακατάληπτο και ανερμήνευτο. Και δικαίως είναι γεγονός ότι η Αποκάλυψη δεν μπορεί να εξηγηθεί πλήρως. Αλλά τα γεγονότα της Αποκαλύψεως πρέπει να περιμένουν το τέλος. Η αντιστρόφος, η επαλήθευση γίνεται από τα γεγονότα. Όσα πρόσωπα προσπάθησαν από την αρχή που διαβάσει την Αποκάλυψη να την ερμηνεύσουν, δεν μπόρεσαν να δώσουν σωστές ερμηνείες. Τελείως σωστές, πλήρως. Όσοι προσπάθησαν να αποκρυπτογραφήσουν το τέλος του κόσμου και αυτοί δεν κατάφεραν τίποτε. Όσοι προσπάθησαν να αποκαλύψουν στο παρελθόν το πρόσωπο του Αντιχρίστου και αυτοί απέτυχαν, δεν κατάφεραν τίποτε. Δεν το απεκάλυψαν. Ούτε και την αληθινή έκβαση των γεγονότων απεκάλυψαν, όσοι προσπάθησαν αστόχησαν, δηλαδή δεν πέτυχαν το στόχο τους. Γι' αυτό σοβαροί και δόκιμοι ερμηνευτές θεωρήθηκαν μόνο οι πατέρες της Εκκλησίας μας, της Αγίας Ορθοδοξίας. Με αυτή λοιπόν την πηξίδα και το γνώμονα, με αυτόν τον πολικό αστέρα, προχωρούμε και εμείς σήμερα οι Ορθόδοξοι. Διότι οι πατέρες βρήκαν τον τρόπο να τονίσουν περισσότερο τα θεολογικά μηνύματα της Αποκαλύψεως και όχι τις χρονολογίες και τα γεγονότα. Οι ψευδοπροφήτες αντιθέτως χρησιμοποιούν τον εντυπωσιασμό, τις ημερομηνίες. Το 2020 λέει θα γίνει το τέλος του κόσμου. Ο Αρμαγεδόν θα γίνει το 2060 λέει άλλος κλπ. Εμείς αγαπητοί φίλοι θα κοιτάξουμε με το αητήσιο μάτι των αγιοπνευματικών πατέρων της Εκκλησίας και έτσι δεν θα ξεφύγουμε ποτέ από το ασφαλές νόημα της Αποκαλύψεως. Μερικές φορές πάλι το μέλλον στην Αποκάλυψη είναι παρόν. Οι γεγονότα του παρελθόντος έχουν προοπτική μέλλοντος. Γιατί στον ουρανό υπάρχει το άχρονο, αλλά το κέντρο βάρους όλων αυτών των προφητευμένων πραγμάτων πέφτει προς το τέλος του κόσμου.
όταν εγγίζει το τέλος του κόσμου, διότι ο κόσμος αυτός θα τελειώσει όπως άρχισε, θα τελειώσει. Αυτό λέγεται εσχατολογία λοιπόν. Το βάρος πέφτει στο τέλος. Όμως η Αποκάλυψη μας παρηγορεί, είναι η παραμυθία ο σκοπός της Αποκαλύψεως. Είναι να μην δηλιάσουμε, να έχουμε υπομονή. Μας δείχνει ότι στην πάλη του καλού και του κακού υπάρχει ένα τέλος. Και νικητής, τελικός και ασύγκριτος νικητής είναι πάντοτε ο Ιησούς Χριστός, το αρνείο, το εσφαγμένο, που θα κρίνει ζώντας και νεκρούς κατά τη μέλουσα κρίση. Και εκεί θα ανταποδώσει, αγαπητοί φίλοι, το υπέρτατο δίκαιο, την υπερτάτη δικαιοσύνη, διότι αυτές είναι και οι βασικές αλήθειες της Αποκαλύψεως και εν γέννη της πίστεώς μας. Μακάριος είναι λοιπόν όποιος διαβάζει τις αλήθειες του βιβλίου αυτού, της Αποκαλύψεως, του τελικού θριάμβου της πίστεως, που θα λάμψουν αυτοί που θα νικήσουν σαν αστέρες υπέρλαμπροι δίπλα στον ήλιο της δικαιοσύνης, τον Ιησού Χριστό. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, θα παρακολουθήσουμε σήμερα το 19ο κεφάλαιο που μας περιγράφει ο Άγιος Ιωάννης στην Αποκάλυψή του. Αρκετές φορές μας περιγράφει ο Άγιος Ιωάννης ότι ανοίγεται μπροστά του ο ουρανός. Άλλοτε από μια πόρτα τον οδηγεί ένας άγγελος, άλλοτε ξαφνικά σκίζεται ο ουρανός σαν να ανοίγει μια αυλαία θεάτρου και βλέπει τα ουράνια πράγματα. Άλλοτε βλέπει τη σφαγή του αρχαγγέλου Μιχαήλ όταν κατατροπώνει τον αιωσφόρο και τα τάγματά του και τους ρίχνει με το σπαθί του στη γη. Άλλοτε βλέπει όπως ο Παύλος, ο οποίος είναι και αυτός ουρανοβάμων, αλλά ο Παύλος δεν επεχείρησε, αγαπητοί φίλοι, να μας δώσει ερμηνείες των ουρανίων πραγμάτων. Ίσως επειδή ο Θεός του είπε, του έδωσε άλλη αποστολή και άλλον προορισμό. Ο Άγιος Ιωάννης όμως πήρε εντολές. Πήρε εντολές να παρηγορεί εκείνους οι οποίοι θα νικήσουν. Αυτούς οι οποίοι θα είναι κοντά με τη μεριά, με το μέρος του αρνίου του εσφαγμένου, αυτούς που θα είναι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής. Αλίμονο αν ζηστούμε από το βιβλίο της ζωής, αν δεν είναι τα ονόματά μας εγγεγραμμένα εκεί. Αλίμονο. Όμως ας έχουμε της ελπίδας μας στον Κύριο, ο οποίος είναι σπλαχνικός και όποιον αγωνίζεται και προσπαθεί τον εβοηθάει. Εμείς δεν ξέρουμε αν είμαστε γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής, το ελπίζουμε, ο Κύριος όμως γνωρίζει. Προγνωρίζει τα πάντα πριν ακόμα γεννηθούμε. Αυτή είναι η μεγαλοσύνη του Κυρίου και η σοφία του. Είναι λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης αυτόπτης μάρτης όλων των συμβάντων και των μεγάλων γεγονότων της ανθρωπότητος, από τον καιρό που έπεσε ο αιωσφόρος στη γη μέχρι τον καιρό που ο αιωσφόρος κλείστηκε στο πηγάδι της Αβύσσου μέχρι της Δευτέρας του Κυρίου μας παρουσίας. Πολλές φορές το Χριστό τον παρουσιάζει στην Αποκάλυψη σαν ένα αρνείο, άλλοτε σφαγμένο και άλλοτε ένα αρνείο το οποίο βρίσκεται στο θρόνο του Πατρός και παίρνει το βιβλίο στο χέρι του να το αποσφραγίσει. Άλλοτε πάλι, όπως το 19ο κεφάλαιο που θα αξιωθούμε σήμερα να διαβάσουμε και να ερμηνεύσουμε κατά δύναμη, τον εβλέπει σαν πώς. Τον εβλέπει σαν να είναι ένας υπέας, ένας μεγαλειώδης στρατιλάτης, εστεμένος, βασιλιάς βασιλέων. Μας συνιστά την μελέτη της Αποκαλύψεως και μακαρίζει τους αναγνώστες του βιβλίου αυτού. Μακάρι, λέει, όσοι διαβάζουν. Όμως δίνει και μία νότα άλλη. Λέει, όποιος αφαιρέσει μία λέξη ή προσθέσει μία λέξη, θα του αφαιρέσει ο Θεός το όνομά του από τον κατάλογο της ζωής. Η πλήρης λοιπόν ερμηνεία, αγαπητοί φίλοι, δεν γίνεται πριν να έρθει ο κατάλληλος χρόνος. Όμως εναρμονίζεται η ερμηνεία της Αποκαλύψεως με το όλον κείμενο της Αγίας Γραφής, όπως το 24ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου μας δίνει πολλούς από αυτούς
τους ισχυρισμούς που έχει και η Αποκάλυψη. Πολλά θέματα της Αποκαλύψεως βρίσκονται και εκεί. Το 24, κεφάλαιο του Ματθαίου, το οποίο συνιστούμε σε όλους τους αγαπητούς φίλους να ρίξουν μια ματιά και να δούνε γιατί μιλάει ο αδιάψευστος λόγος του Κυρίου. Η Αποκάλυψη, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, εξετάζεται με μια ματιά σε 4 κύκλους. Αυτοί οι 4 κύκλοι επαναλαμβάνονται κατά κάποιο τρόπο και δεν είναι χρονικά επάλληλοι. Όποιος προσπάθησε να τους τοποθετήσει σε χρονική αλληλουχία, όπως είναι το βιβλίο, δηλαδή από τα κεφάλαια που αρχίζουν και πάνε, δεν μπόρεσε να βγάλει συμπεράσματα. Και αυτό γιατί η Αποκάλυψη, όπως είπαμε, είναι μυστηριώδες βιβλίο, δεν κρατάει συνέπεια χρόνου, αλλά περισσότερο δείχνει μηνύματα. Ακόμη κάτι άλλο, η Αποκάλυψη μας λέει ότι η Ρώμη, αυτή η πόλη, η τερατώδης των τερατωδών, των τεράτων της, των αυτοκρατόρων, των βασανιστών, των βιαστών, των σφαγέων όλων των χριστιανών μαρτύρων που ανάγκασε το χριστιανισμό να βρίσκεται στις κατακόμβες, τους Αγίους να μπουν μέσα στη γη για να σωθούν, αυτή λοιπόν η Ρώμη, η Βαβυλώνα Ρώμη, η επέσχυντος κυριαρχία των αντιχρίστων δυνάμεων της εποχής τους, της εποχής των, όπως ήταν ο Κέσσαρ, όπως ήταν ο Νέρονας, ο Καλιγούλας, οι Διοκλητιανοί, όλοι αυτοί οι διώκτες του χριστιανισμού, κάποτε καταστρέφεται, λέει η Αποκάλυψη. Την ευλέπει μάλιστα ο Άγιος Ιωάννης να πέφτει σαν μια πέτρα και να γκρεμίζεται μέσα στη θάλασσα. Αυτή η Ρώμη λοιπόν καταστράφηκε από τον Αλάριχο, τον Γότθο, το 410 μετά Χριστό, αλλά εδώ, αγαπητοί φίλοι, συμβολικός η Ρώμη είναι κάθε εξουσία, εξουσιαστική δύναμη πάνω στον πλανήτη, κάθε, μπορούμε δηλαδή σημερινή Ρώμη να υπολογίζουμε και την Αμερική, η οποία είναι η κοσμοκράτηρα, όχι μόνο την Αμερική, αλλά και όλους τους συνασπισμούς οι οποίοι δημιουργούν το κατεστημένο, τη νέα τάξη πραγμάτων. Αυτήν που θέλει να φέρει τις ηλεκτρονικές ταυτότητες, να φακελώσει την ανθρωπότητα, να μας δώσει έναν αριθμό στο χέρι και στο μέτωπο για να μην μπορούμε να κάνουμε το Σταυρό του Κυρίου και να αρνηθούμε το Χριστό. Αυτή η Ρώμη, η Βαβυλώνα, αυτή η αντίχριστη συνασπισμή είναι προφητευμένη μέσα στην Αποκάλυψη. Και όχι μόνο μέσα στην Αποκάλυψη, αλλά και σε οράματα άλλων προφητών, όπως το όραμα που εξηγεί ο Δανιήλ του Ναβουχοδονόσορος, που εκεί είναι η τελευταία βασιλεία, η βασιλεία του Αντιχρίστου. Ο γίγαντας εκείνος που βλέπει, το μεγαλειώδες εκείνο όνειρο, δεν είναι τίποτε άλλο παρά το τελευταίο τμήμα των ποδών του γίγαντος, οι σιδερένιες κνήμες που δεν δένουν με, με τα πύληνα πόδια. Αυτό ακριβώς είναι το τέλος του κόσμου. Οι συνασπισμοί κάτω από μια σιδηρά κυριαρχία, η οποία δεν θα μπορέσει ποτέ να ενωθεί, να δέσει αυτό το σύστημα, όταν θα έρθει ο Αντίχριστος, γι' αυτό και ο γίγαντας με τα πύληνα αυτά πόδια συντρίβεται από την παρουσία του Χριστού, κατά τη δευτέρα παρουσία του Χριστού, και γίνεται σκόνη του αλωνιού. Γίνεται κουρνιαχτός, γίνεται αλεύρι. Εξαφανίζεται, κονιορτοποιείται η βασιλεία του κόσμου, μπροστά στη βασιλεία του Ιησού Χριστού. Βγήκε λοιπόν αυτή η προφητεία, αφού ο Αλάριχος, ο Γότητος, το 410, κατέστρεψε τη Ρώμη, όπως λέει και η Αποκάλυψη ότι καταστράφηκε η Ρώμη. Εν τούτης, υπάρχουν και άλλες προφητείες, πάρα πολλές προφητείες. Είναι ένας πακτολός προφητείων η Αποκάλυψη. Φτάνει κανείς να έχει διάθεση και ώρες για να εντρύψει μέσα στα κείμενα αυτή και να διαβάσει σχετικά βιβλία, για να μπορέσει έτσι να καταλάβει τι συμβαίνει μέσα στο γίγνεσθε της Αποκαλύψεως. Κάτι άλλο, αγαπητοί φίλοι, που θα το επαναλάβουμε και λίγο στο τέλος, είναι ότι οι εικόνες της Αποκαλύψεως είναι εικόνες παράλληλες με το 24ο κεφάλαιο του Ματθαίου, και μια συγκλονιστική τέτοια εικόνα είναι εκεί που μας λέει ότι κατεβαίνει ο θεριστής, ο Χριστός, με ένα δρεπάνι και οι άγγελοι του για να μαζέψουν τον σύτο, δηλαδή τους ανθρώπους της Βασιλείας του Θεού. Και από την άλλη μεριά, αφού τους βάλουν σε αποθήκες, κόβουν τα σταφύλια της οργής του Θεού, στο λινό, το πατητήρι δηλαδή,
όπου πατιώνται και βγαίνει αίμα. Είναι η τιμωρία των αντιχρίστων. Το αίμα αυτό κάνει ένα ποτάμι 300 χιλιόμετρων. Η Αποκάλυψη μας τα λέει στάδια, γιατί τότε δεν είχαν χιλιόμετρα, αλλά μέτρο μετρήσεως του μήκους ήταν το στάδιο. Όμως μεταφραζόμενα, αναγόμενα σε δικά μας χιλιόμετρα, είναι 300 χιλιόμετρα μήκος. Φανταστείτε ένα ποτάμι 300 χιλιόμετρων μήκος και η κήτη του αρκετά βαθιά, αφού τα άλογα έρχονται μέχρι τα χαλινάρια. Μέχρι τους χαλινούς των ύπων, 300 χιλιόμετρα ποτάμι θα φτάσει το αίμα των αντιχρίστων όταν πατηθούν από την οργή πλέον του Θεού, ο οποίος θα έρθει σαν τιμωρός αυτή τη φορά να αποδώσει τη δικαιοσύνη του. Τα σταβίλια της οργής λοιπόν είναι οι απολεσμένοι που πατούνται στο πατητήρι και το αίμα των γίνεται ποτάμι που φτάνει μέχρι το χαλινάρι των ύπων. Και το τρίτο μήνυμα που υπάρχει και όπως είπαμε και στα άλλα Ευαγγέλια μας είναι υπομονή. Υπομονή, υπομονή μέχρι τέλους. Ο έχων, ο υπομείνας έως τέλους, αυτός σωθήσεται. Αλλά ας έρθουμε τώρα στο κείμενο της Αποκαλύψεως. Έχουμε την παρουσία και τη νίκη του Χριστού κατά του Αντιχρίστου στο 19ο κεφάλαιο. Διαβάζουμε. «Και ύστερα είδα τον ουρανό ανοιχτό και ειδού ένας ύπος λευκός και ο αναβάτης καλείται πιστός και αληθινός. Με δικαιοσύνη κρίνει και πολεμεί. Τα μάτια του σαν πύρινη φλόγα και στο κεφάλι του σαν στέματα πολλά. Επάνω ήταν γραμμένο ένα όνομα το οποίο κανείς δεν ξέρει παρά αυτός που φορούσε ένα ένδυμα βαμμένο στο αίμα. Το όνομά του καλείται, με το οποίο καλείται, είναι ο Λόγος του Θεού. Και τα στρατεύματα του ουρανού με ένδυμα λινό λευκό καθαρό τον ακολουθούσαν πάνω σε ύπους λευκούς». Βλέπουμε τον Κύριο να κατεβαίνει πλέον σαν στρατιλάτης, βασιλιάς και στρατιλάτης πάνω σε λευκό ύπο. Από το στόμα του έβγαινε ρομφαία δίστομη κοφτερή. Άλλο τον βλέπουμε με τόξο, άλλο τον με δρεπάνι. Αυτή τη φορά όμως τον βλέπουμε να μην κρατάει στα χέρια του όπλο, αλλά από το στόμα του να βγαίνει ένα δίκοπο σπαθί, αστραφτερό δίκοπο σπαθί, που είναι ο λόγος βέβαια, αλλά μεταφορικός είναι και η τιμωρητική ρομφαία που θα πατάξει με αυτήν τα έθνη. Αυτός θα τους ποιμάνει με ράβδον σιδερένια και θα πατήσει το πατητήρι που βγάζει το κρασί της μεγάλης οργής του Θεού του Παντοκράτορος. Επάνω εις το ένδυμα και εις των μυρών του έχει όνομα γραμμένον. Βασιλεύς των βασιλέων και Κύριος των κυρίων. Ύστερα είδα έναν άγγελο να στέκεται εις τον ήλιο και φώναξε με φωνή δυνατή εις όλα τα όρνια που πετούν εις το μέσο του ουρανού. Εμπρός, συγκεντρωθείτε εις το μεγάλο δείπνο του Θεού, για να φάτε σάρκας βασιλέων και στρατηγών και πολεμιστών και σάρκας υπέων και των αναβατών και σάρκας όλων των ανθρώπων ελευθέρων και δούλων μικρών και μεγάλων. Την έκφραση «ελεύθερη δούλη μικρή και μεγάλη» μας την έχει περιγράψει στο σφράγισμα, όταν ο Αντίχριστος δίνει σαν δικό του επισκεπτήριο ή δική του, θα λέγαμε, παρουσία πάνω στην βούληση του ανθρώπου, τη μάρκα του, το μαρκάρισμα, τη στάμπα, την επιγραφή του, την υπογραφή του επάνω στο σώμα του ανθρώπου, στο χέρι και στο μέτωπο. Έτσι λοιπόν τους λέει ότι τώρα είναι ώρα να φάμε, στα όρνια δηλαδή, τις σάρκες των στρατηγών και των βασιλέων, των πολεμιστών, των υπαίων και των αναβατών, τις σάρκες των ανθρώπων, όλων, των ελευθέρων, των δούλων, των μικρών και των μεγάλων, αυτών οι οποίοι έχουν κάνει όλο αυτό το κακό μέχρι τώρα στην ανθρωπότητα. Ύστερα είδα το θηρίο και τους βασιλείς της γης και τα στρατεύματά των συγκεντρωμένα για να κάνουν πόλεμο εναντίον του αναβάτου του ύπου και του στρατεύματός του. Και πιάστηκε το θηρίο και μαζί του ο ψεύδο προφήτης που έκανε θαύματα εμπρός του, με τα οποία επλάνησε εκείνους που είχαν πάρει το χαραγμένο σημάδι του θηρίου και προσκυνούσαν την εικόνα του. Ερίχθηκαν και οι δύο ζωντανοί εις τη λίμνη της φωτιάς που έκαιε με θιάφη.
Οι λοιποί εφωνεύθησαν με τη ρομφαία του αναβάτου, του ύπου που έβγαινε από το στόμα του, και όλα τα όρνια εχόρτασαν από τα σάρκαστο. Μια μεγαλοπρεπή εικόνα του Μεσσία παρουσιάζεται εδώ στην Αποκάλυψη. Ανοίγει ο ουρανός και εμφανίζεται όχι σαν αρνείο ο Κύριος, αλλά σαν νικηφόρος στρατιλάτης πάνω σε ύπο λευκό, σαν βασιλιάς με διαδήματα στο κεφάλι του. Η ονομασία του, βασιλεύς των βασιλέων και Κύριος των κυρίων. Ο λόγος του Θεού. Τα μάτια του αστράφτουν σαν φλόγα πυρός, γιατί τίποτα δεν του διαφεύγει και δεν παραμένει σκοτεινό σε αυτόν. Είναι ο Θεός, ο Υιός του Θεού, ο οποίος βλέπει τα πάντα, είναι παντεπόπτης. Το μάτι του διαπερνάει τα πάντα σαν μια δέσμη ισχυρού φωτός και δεν σταματάει πουθενά. Γνωρίζει και προβλέπει και διακρίνει τα πάντα. Παρουσιάζεται αλλού με έντιμα βαμμένο με αίμα, επειδή έχει το αίμα του για τη σωτηρία των ανθρώπων. Τον ακολουθούν αγγελικά επουράνια τάγματα, επάνω σε άσπρους ύπους και εντυμένα, και αυτά με στολές απαστράπτουσες. Παρά όμως την πολεμική του εμφάνιση, μοναδικό του όπλο είναι η κοφτερή ρομφαία που βγαίνει από το στόμα του, ο λόγος του δηλαδή. Με αυτόν πατάσει τους αντιχρίστους. Επίσης, εδώ το λινό, το παντητήρι αυτό, θα βγάλει δυνατό κρασί της οργής του Θεού. Μετά από την παράσταση αυτή του Μεσσία εξαγγέλλεται με ομό ρεαλισμό η οριστική νίκη του κατά του Αντιχρίστου και των συνεργών δυνάμεων. Δεν περιγράφεται η μάχη, αλλά κυρίως η έκβαση της μάχης, το τέλος δηλαδή της μάχης. Λέγεται ότι πιάστηκε το θηρίο, μας αποκαλύπτει δηλαδή ο Άγιος Ιωάννης εδώ, ότι πιάνεται ο Αντίχριστος, συλλαμβάνεται. Και μαζί με αυτόν ο υπασπιστής του, ο ψευδοπροφήτης, οι οποίοι ρίχτηκαν ζωντανοί και οι δύο μέσα στη λίμνη της φωτιάς που καίγεται από φιάφη. Κοντά σε αυτούς τιμωρήθηκαν και τα στρατεύματα του Αντιχρίστου, στο 19 στίχο, με τη ρομφαία του Χριστού Μεσσία. Και εμφανίζεται ο άγγελος εκείνος ο οποίος φωνάζει τα όρνια. Τα όρνια βέβαια, γιατί εκεί που πέφτουν τα σώματα μαζεύονται τα όρνια. Ελάτε να φάτε στο τραπέζι που σας ετοιμάζει η οργή του Θεού. Να φάτε σάρκες βασιλιάδων και σάρκες στρατηγών και σάρκες των ισχυρών της γης. Από όρνια λοιπόν τρώγονται οι ισχυροί της γης που σήμερα τους βλέπουμε να μονοπολούν τις ειδήσεις, τα κανάλια, τις εφημερίδες, να κάνουν ό,τι θέλουν σε κράτη, να αδικούν τα μικρά κράτη, όπως αδικούν και τα δικά μας, την Κύπρο μας, όπως αδικούν τη Σερβία, τη Ρωσία και πολλούς άλλους. Αυτοί λοιπόν είναι οι σημερινοί δικτάτορες, οι σημερινοί βασιλείς, πρωθυπουργοί, διότι η Αποκάλυψη έχει ένα λεξιλόγιο της εποχής. Άρχοντες θέλει να πει με τη λέξη βασιλεύς. Και άρχοντες είναι και αυτοί, και βασιλείς είναι αυτοί που σήμερα είναι πρωθυπουργοί. Άρχοντες. Να μην μένουμε μόνο στα σχηματικά των λέξεων, αλλά στην ουσία. Και η ουσία είναι ότι αυτοί είναι οι ισχυροί του κόσμου. Άλλοτε οι ισχυροί του κόσμου ήταν οι βασιλείς, σήμερα είναι οι πρόεδροι, οι πρωθυπουργοί και οποιοδήποτε άλλοι, οι Λέσχοι Μπίλντεμπεργκ και αυτοί που κινούν τα νήματα των μαζών. Διότι προσπαθούν να μαζοποιήσουν τους ανθρώπους και θα καταφέρναν να μαζοποιήσουν τους ανθρώπους εάν δεν υπήρχε η Ορθοδοξία, η οποία είναι κυματοθράφηση τα σχέδια όλων των αντιχρίστων. Και βέβαια δεν θα βγουν τα σχέδιά τους. Όπως και η Αποκάλυψη μας λέει, 3,5 χρόνια μόνο θα κυριαρχήσουν αυτοί, όλο τον άλλο καιρό δεν θα μπορέσουν να ισχύσουν παρά θα χαθούν. Μακάρι ή στο δείπνο του γάμου του αρνίου και κλειμένοι. Μακάρι λοιπόν είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν προσκληθεί στο δείπνο του Θεού, το οποίο θα είναι μεγαλοπρεπές, διότι εκεί θα δούμε πολλά πράγματα σε άλλα κεφάλαια της Αποκαλύψεως, τι ο Θεός έχει ετοιμάσει για εκείνους που αγαπάει, για εκείνους που έχει γραμμένους στο βιβλίο της ζωής. Ο λευκός ύπος φανερώνει τη βασιλική ιδιότητα
και την ιδιότητα του κριτού, γιατί έρχεται για να κρίνει τον κόσμο, ο Ιππέας. Είναι νικηφόρος ο λευκός ύπος. Είναι σύμβολο του Ευαγγελιστού. Είναι σύμβολο του Αγίου Ιωάννη της Αποκαλύψεως για να μας δείξει την εφροσύνη και το μεγαλείο και τη δύναμη προπάντων αυτών των γεγονότων. Ο νικών και είναι ανικήσει είναι έκφραση που υπάρχει στην Αποκάλυψη. Εκείνος που νικάει τώρα και εκείνος που θα νικήσει στο τέλος. Είναι ο πιστός και ο αληθινός, που σημαίνει ότι ο Χριστός είναι εκείνος που είναι η αλήθεια του κόσμου, ο αληθινός γιος του Θεού, εκείνος που κάθεται δίπλα στο θρόνο, όπως είδε στην Αποκάλυψη, στα πρώτα κεφάλαια της Αποκαλύψεως, ο Άγιος Ιωάννης είδε καθισμένο στα δεξιά του Πατρός τον Υιό του Θεού και Λόγο του Θεού, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Όταν άνοιξε μπροστά του ο ουρανός και είδε το θρόνο, είδε στα δεξιά του Πατρός τον Χριστό. Τον περιγράφει σαν το αρνίο το εσφαγμένο, ο οποίος ανοίγει το βιβλίο με τις 7 σφραγίδες. Το βιβλίο με τις 7 σφραγίδες, αγαπητοί φίλοι, δεν είναι τίποτα άλλο παρά το βιβλίο της εξελίξεως των γεγονότων του κόσμου. Και δεν μπόρεσε κανένας από τους 24 πρεσβυτέρους να σηκώσει το κεφάλι όταν είπε ο Θεός ποιος είναι ικανός να ανοίξει αυτό το βιβλίο, παρά μόνο φάνηκε να το δίνει, να σηκώνεται και να παίρνει το βιβλίο ο Ιησούς Χριστός, το αρνίο το εσφαγμένο, αυτό που εσφάγει για τη σωτηρία της ανθρωπότητος. Που εσφάγει αντί ημών και υπέρ ημών. Αντί για μας, διότι δεν μπορέσαμε να πληρώσουμε το χρέος των αμαρτημάτων μας, το βάρος της αμαρτίας, το τεράστιο, το έβερες των αμαρτιών μας, δεν μπόρεσε άνθρωπος να το ξεπληρώσει, παρά μόνο ο Ιησούς Χριστός με το ατίμητο αίμα του. Υπέρ ημών λοιπόν και αντί ημών έδωσε λύτρο το αίμα του ο Ιππέας, ο Χριστός, το αρνίο το εσφαγμένο της Αποκαλύψεως. Είναι πιστός και αληθινός. Πιστός γιατί είναι δίπλα στον Πατέρα, και αληθινός διότι είναι η αλήθεια και ό,τι έχει πει είναι αδιάψευστο και θα βγει. Η ονομασία του Ιησού Χριστού ως πιστού και αληθινού δεν είναι η πρώτη φορά που τη συναντάμε, αλλά τη συναντήσαμε καταρχήν ξεχωριστά σαν πιστός και αλλού σαν ο αληθινός, ο αμήν, όπως λέει η Αποκάλυψη. Στον πρώτο τόμο ονομάζεται πιστός, ο μάρτης μου ο πιστός, ο πρωτότοκος των νεκρών. Αυτό είναι στην Αποκάλυψη στο πρώτο κεφάλαιο, στον 5ο στίχο. Όμως έχουμε και άλλη ονομασία, την ονομασία αληθινός, όπως είναι στον άγγελο της εν Φιλαδελφία Εκκλησίας, γράψε, είπε στον Ιωάννη. Τάδε λέγει ο αληθινός, αυτά λέγει ο αληθινός. Με τη λέξη αληθινός έβαλε την υπογραφή του ότι είναι πραγματικά ο Χριστός. Συναντήσαμε και άλλες φορές την ονομασία του Χριστού πιστός και αληθινός στην επιστολή προς τον άγγελο της Λαοδικίας. Είναι οι πρώτες 7 επιστολές, τις οποίες, αν θέλει ο Θεός, μια μέρα θα τις παρουσιάσουμε σε μια εκπομπή μας, αγαπητοί φίλοι, τις 7 επιστολές που αρχίζει η Αποκάλυψη. Διότι μετά την είσοδο του Χριστού στη σπηλιά της Αποκαλύψεως, όπου υπάρχει ηρίστον παρόδο να το πούμε και αυτό, στη μετόπη της σπηλιάς της Αποκαλύψεως, υπάρχει ένα τραύμα του βράχου, μπαρουτοκαπνισμένο φαίνεται, μαύρο. Και αυτό ακριβώς είναι η εμφάνιση της Αγίας Τριάδος. Όταν ο Χριστός μπήκε στην σπηλιά της Αποκαλύψεως για να μιλήσει στον Ιωάννη, διότι του μίλησε πρόσωπο με πρόσωπο, όπως είναι δυνατόν βέβαια ένας άνθρωπος να δει τον Χριστό και να μην πεθάνει, αλλά κατ' οικονομίαν μόνο λιποθύμησε, όπως μας λέει, έπεσε σαν νεκρός κάτω, αλλά τον εσήκωσε ο ίδιος ο Χριστός και του λέει: μη φοβάσαι, αλλά γράψον αυτά που θα σου πω σε βιβλίο και στείλτα τα γράμματα αυτά στους 7 επισκόπους, 7 αστέρας. Εκεί λοιπόν στη μετόπη της σπηλιάς υπάρχει αυτός ο τραυματισμός του βράχου, το σκίσιμο της κολώνας, όπου υπάρχει ένα ανάλογο σκίσιμο μια κολώνα που υπάρχει στους Αγίους Τόπους, κάπως έτσι σκασμένο είναι το μάρμαρο, όπως είναι και εκεί επάνω στη μετόπη της σπηλιάς της Αποκαλύψεως στην Πάτμο, και όποιος αγαπητός φίλος θα έχει πάει θα το ξέρει αυτό.
Εκεί λοιπόν έχουμε την εμφάνιση Αγίας Τριάδος. Ο βράχος δεν άντεξε και άφησε ένα σημάδι της παρουσίας του Κύριος εκεί. Και κάποτε συνέβη το εξής. Κάποιος Έλληνο-Αυστραλός, ο οποίος επισκέφτηκε την Αποκάλυψη, άκουσε τον ιερέα, κάποιον εν πάση περιπτώσει εκεί, ξεναγώ ή τον ιερέα, να λέει ότι αυτό το σημείο εδώ στη μετόπη έγινε ακριβώς τη στιγμή που είδε το όραμα ο Άγιος Γιάννης και είναι η εμφάνιση της Αγίας Τριάδος. Και εκείνος του φάνηκε υπερβολή αυτό, δεν το πίστεψε και σήκωσε το χέρι του και λέει: άσε μας τώρα με αυτά τα πράγματα, λέει, με την επίσκεψη της Αγίας Τριάδος. Αλλά το χέρι του έμεινε εκεί που το σήκωσε και δεν μπορούσε να το κατεβάσει κανείς. Έμεινε εκεί επί 2 ώρες. Προσπάθεια έγινε από φίλους, από συγγενείς, αλλά το χέρι του δεν κατέβαινε. Δεν μπορούσε να κατεβάσει το χέρι του. Σαν να είχε πάθει ένα είδος αγγυλώσεως. Το χέρι του έμεινε επάνω του τουρίστα αυτού του Αμερικανού. Ελληνοαμερικανού. Ελληνοαυστράλου, συγγνώμη. Τότε λοιπόν, με τις δεήσεις της Εκκλησίας, με ευχές που κάνανε, εκεί έγινε ένα ευχέλαιο και το χέρι του στο τέλος κατέβηκε. Έτσι έμαθε καλά ότι δεν μπορεί να είναι άπιστος στα μεγάλα αυτά σημάδια και φαινόμενα που δημιουργεί ο Θεός για να υπάρχουν και να τα βλέπει ο κόσμος και να πιστεύει. Έχουμε λοιπόν τον καθήμενο πάνω στον ύπο, ο οποίος πολεμάει και κρίνει με δικαιοσύνη. Δεν είναι άλλος από τον Ιησού Χριστό, το στρατιλάτη και μαχητή, ο οποίος και στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε κάτι συναφή χωρία, εκεί που λέει ότι εμπλήσει αυτόν πνεύμα φόβου Θεού, ου κατά δόξαν κρινή, ουδέ κατά την λαλιάν ελέγξει. Εκεί έχουμε την εικόνα του Μεσσίου, του παντοδυνάμου λόγου. Και έχουμε και ένα σημείο όπου ξύφος οξύ την ανυπόκριτον επιταγή σου φέρον και τα σε πλήρωσε τα πάντα θανάτου και θανάτου μεν ύπτατο βεβή και δε επί γης. Είναι στη Σοφία Σολομώντος. Άλλη εικόνα που δείχνει τον Χριστό να είναι ένας πολεμιστής με δίκοπο σπαθί που να βγαίνει από το στόμα του. Και βέβαια η οφθαλμή του είναι σαν φλόγα πυρός. Γιατί μπορεί να διατρυπάει τα πάντα. Κάθε πράξη, κάθε γεγονός παρών, παρελθόν και μέλλοντος. Παρελθόντος και μέλλοντος. Οι φλόγες αυτές βγαίνουν από τα μάτια του Χριστού γιατί φανερώνουν την εποπτική δύναμη αλλά και την προστασία του Χριστού επί των πιστών και την καυστική και τιμωρητική δύναμη εναντίον των απίστων. Φανερώνει επίσης ότι έχει τη δύναμη αυτή να φωτίζει, να εξερευνά και να αποδίδει δικαιοσύνη. Και στον πρώτο τόμο μας την περιγράφει στις 7 λιχνίες η οφθαλμία αυτού ως φλόξ πυρός. Εκεί ακριβώς που βγαίνει ο Χριστός μέσα στη σπηλιά και παρουσιάζεται σαν γιος ανθρώπου, σαν άνθρωπος δηλαδή, ο οποίος έχει μαλλί σαν του προβάτου και μάτια που πετάνε φλόγες πυρός, ενώ το πρόσωπό του αστράφτει σαν του ηλίου. Και συνεχίζει την περιγραφή ότι φοράει ένα χιτώνα, ο οποίος είναι βασιλικός και με μια μεγάλη ζώνη ζώνεται στη μέση, φαρδιά βασιλική ζώνη, με ποδήρι χιτώνα και τα πόδια του βρίσκονται μέσα σε ένα καμίνι που φλέγεται από χαλκολίβανο, όπως λέει. Έρχεται λοιπόν να κατακάψει αυτή τη φορά τους απίστους και να τους ρίξει στο πανηγυρικό, να τους ρίξει στην αφάνεια. Να τους κρίνει δηλαδή και επί γης, όπως φαίνεται καταστρέφει τους αντιχρίστους ο Κύριος, αλλά και μετά στην ουράνιο τη βασιλεία δεν θα τους δεχθεί, γιατί δεν είναι γραμμένοι, όπως είπαμε, στο βιβλίο της ζωής του αρνίου. Η βασιλεία του είναι απόλυτος και επί πάντων. Ο Χριστός όταν μπήκε μέσα στην... όταν μπήκε και κλεισμένον των ναών για να δει τους μαθητάς του για πρώτη φορά, που χάρηκαν, λέει, υπερβολικά, διότι εκεί ήταν φοβισμένοι και τους είπε ειρήνη, δηλαδή μη φοβάστε, κρύφτηκαν οι μαθητές μετά τη Σταύρωση
και μετά την ταφή του Κυρίου, διότι φοβήθηκαν και ήταν και προφητευμένο αυτό ότι θα γίνει, ότι θα κρυφτούν οι μαθητέ εκεί. Και ο Κύριος τους είπε, μη φοβήστε, ειρήνη μην. Όταν μπήκε λοιπόν μέσα στη σπηλιά, είπε, εδόθη μη πάσα εξουσία επ ουρανίων, επ υγείων και καταχθονίων. Και σαν άνθρωπος πήρε την εξουσία των αγγέλων, σαν τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός, βέβαια την έχει ο τέλειος Θεός, αλλά την παίρνει και ο τέλειος άνθρωπος, γιατί άνθρωπο έβλεπαν εκείνη τη στιγμή οι μαθητές, αναστημένο σώμα Ιησού Χριστού. Παίρνω λοιπόν την εξουσία επ ουρανίων, επ υγείων και καταχθονίων, και τους ανθρώπους και τους αγγέλους, αλλά και τους δαίμονες θα τους κρίνω εγώ. Επί πάντων, δηλαδή η Βασιλεία του Χριστού, επί πάντων. Να λοιπόν, πόσα σήμερα είχαμε να πούμε για το κεφάλαιο αυτό της Αποκαλύψεως, το οποίο, όπως βλέπουμε αγαπητοί φίλοι, είναι πλήρη νοημάτων, πλήρες νοημάτων, μας μιλάει για πατητήρι κελινό, όπου οι αντίχριστες δυνάμεις συνθλίβονται τελικώς, στην έκβαση ίσως μιας μάχης, εκεί που πιάνεται ο Αντίχριστος, συλλαμβάνεται και εξαφανίζεται, ανευχηρός. Δεν τον επολεμάει κανένας, δεν τον σκοτώνει. Εξαφανίζεται ο Αντίχριστος με ένα φύσημα που βγαίνει από το στόμα του Χριστού. Αυτή είναι η μοίρα του Αντιχρίστου, αλλά ο δόλιος δεν την ξέρει. Νομίζει ότι είναι αιώνιος. Έχει την πλάνη του διαβόλου, διότι έχει την ενέργεια του διαβόλου, ο οποίος είναι αρχηγός της πλάνης, πατέρας του ψεύδους και μισάνθρωπος. Μισεί τον άνθρωπο υπερβολικά. Ο Αντίχριστος λοιπόν αυτά θα κάνει. Θα παραπλανήσει ακόμα και τον Αντίχριστο, συγγνώμη, ο Σατανάς θα παραπλανήσει και τον Αντίχριστο και θα τον φέρει στην στιγμή που θα έρθει εκεί ο θάνατός του και η καταστροφή του. Και θα είναι τόσα πολλά τα θύματα αυτά της καταστροφής εκεί, πιθανόν όπως λένε μερικοί να είναι ο Αρμαγεδόν αυτός εκεί, όπου η παρουσία και η νίκη του Χριστού που θα φέρει αυτό το αποτέλεσμα θα είναι απαραίτητη. Γιατί ποιος θα μπορεί να πολεμήσει με τα τάγματα του Αντιχρίστου παρά ο ίδιος ο Χριστός. Και για να μην κουράσουμε αγαπητοί φίλοι, βλέπουμε ότι η Αποκάλυψη μας δίνει το αισιόδοξο μήνυμα της νίκης του εσφαγμένου αρνίου του Ιησού Χριστού πάνω στις αντίχριστες δυνάμεις. Και αυτή η νίκη είναι η οποία πρέπει να μας καρφωθεί στο μυαλό ότι ο τελικός νικητής είναι ο Χριστός και όχι ο Αντίχριστος. Για τις μέρες των διωγμών, για τις δύσκολες ημέρες, θα πρέπει να τα έχουμε όλα αυτά υπόψη μας, γιατί μπορεί και δύσκολες ημέρες, έχουμε και τώρα δύσκολες ημέρες, αλλά μπορούν να έρθουν μεγαλύτερες και πιο δύσκολες ημέρες από αυτές. Και πρέπει πάντοτε να έχουμε τα μηνύματα της Ορθοδοξίας κατά νου. Να θυμόμαστε πάντοτε ότι ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο από αγάπη. Να θυμόμαστε ότι ο Χριστός ήρθε και σαρκώθηκε στη γη για να δώσει στην ανθρωπότητα την τελειότητα, τη θέωση της ανθρωπίνης φύσεως. Ότι θα αναστηθούμε και θα κριθούμε σύμφωνα με αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού και η Καινή Διαθήκη. Ότι η σωτηρία του ανθρώπου δεν γίνεται δίχως τον Χριστό. Και έχουμε σε άλλες εκπομπές μας με τη δύναμη του Θεού αναλύσει, κατά δύναμη βέβαια όσο μπορούμε, πώς οι ξένοι θα κριθούν διαφορετικά, αλλά οι χριστιανοί οι βαπτισμένοι δεν θα κριθούν αλλιώτικα παρά μόνο όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Και αν έχουν ένα ελαφρυντικό εκείνοι που δεν γνώρισαν τον Χριστό και θα κριθούν σύμφωνα με την ψυχική τους, πνευματική τους κατάσταση, σύμφωνα με τον άγραφο νόμο που υπάρχει μέσα στις καρδιές τους, όπως μας λέει και ο Απόστολος Παύλος, εν τούτη την ίδια συγγνώμη δεν θα δείξει ο Θεός για εκείνους που είναι βαπτισμένοι και είχαν την υποχρέωση να ξέρουν, να διαβάζουν, να παρακολουθούν, να πιστεύουν, να διεκδικούν τη σωτηρία και τη βασιλεία των ουρανών μόνο μέσα από τα χέρια του Ιησού Χριστού και από το έλεος του. Για της μετανοίας, της συγχωρήσεως, της Αγίας Κοινωνίας και της τηρήσεως των εντολών του. Επίσης, άλλα μηνύματα έχουμε περάσει στις εκπομπές μας και προσπαθούμε είναι να αγαπάμε το Θεό, Πατέρα και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα και αμέσως μετά τον άνθρωπο, κάθε άνθρωπο όπως τον εαυτό μας. Η πίστη και τα έργα είναι απαραίτητα για τη σωτηρία. Η Βασιλεία του Θεού βρίσκεται μέσα στον άνθρωπο, μας έχει πει ο Κύριος. Η μετάνοια σώζει. Η εξομολόγηση και η Αγία Κοινωνία είναι απαραίτητες. Η αμετανόητη, η πόρνη,
εκείνοι που δεν έχουν μετανοήσει αλλά συνεχίζουν να είναι πόρνοι, μοιχοί, κλέφτες, επίορκοι, ομοφυλόφιλοι, μάγοι, ψεύτες, κακόψυχοι, μέντιουμ, μέθυσι, χαρτοπαίχτες, αδιάφοροι θρησκευτικώς, αιρετικοί, άσπλαχνοι, πλούσιοι οι οποίοι τα έχουν τα λεφτά μόνο για τον εαυτό τους, υποκριτές, δειλοί, άθεοι, άπιστοι, αν δεν μετανοήσουν, όλος αυτός ο κατάλογος δεν θα δουν βασιλεία Θεού, αλλά θα πάνε στην κόλαση δυστυχώς, που έχει ετοιμαστεί όχι για τον άνθρωπο, αλλά για τον διάβολο και τους αγγέλους του. Αυτά είναι ο λόγος του Θεού, αυτά είναι τα μηνύματα της δικής μας πίστεως και πρέπει να τα ξέρουμε. Από το Θεό, εμάς αγαπητοί φίλοι, δεν μπορεί να μας χωρίσει ούτε η βία, ούτε τα συστήματα αυτά της νέας τάξης, ούτε το μαχαίρι, ούτε η φωτιά, ούτε η πείνα, ούτε η κακουχία, ούτε ο σεισμός, ούτε ο πόλεμος, ούτε η απειλή, ούτε η προπαγάνδα, τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει. Εκείνο που μπορεί να μας χωρίσει από το Θεό είναι ο εγωισμός μας, η απιστία μας και η αμαρτία. Η αμαρτία που δεν φτάνει στη μετάνοια. Αυτά είχαμε και σήμερα αγαπητοί φίλοι, στην αγάπη σας. Σας ευχαριστούμε πάντοτε εκ βάθους ψυχής και καρδίας που ακούτε την εκπομπή μας και ιδίως τους νέους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη από αυτά τα μηνύματα, γιατί και εμείς ταλαιπωρηθήκαμε πάρα πολύ στην νεότητά μας, γιατί ήταν μια εποχή που κυριαρχούσαν άλλα συνθήματα, άλλες απόψεις, ακόμα και στα ιδρύματα και στα σχολεία και στα πανεπιστήμια έπνε ένας αέρας εξωευαγγελικός. Πολύ δύσκολα και πολύ λίγοι άνθρωποι ήταν εκείνοι οι οποίοι έκαναν πνευματικό αγώνα, χριστιανικό αγώνα την εποχή εκείνη. Όμως δόξα τω Θεώ σήμερα, με τη διαπλάτηση των μέσων ενημερώσεως, κάθε άνθρωπος έχει πρόσβαση, φτάνει να θέλει σήμερα, σε ό,τι επιθυμεί. Και στο Ευαγγέλιο και σε πατερικά κείμενα, τα οποία υπάρχουν σε μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη έκταση και αυθονία στις μέρες μας. Γι' αυτό λοιπόν θα είμαστε περισσότερο υπόλογοι αν δεν φτάσουμε στην πηγή της αλήθειας που είναι ο Χριστός και το Ευαγγέλιο Του, η Καινή Διαθήκη. Να είστε καλά αγαπητοί φίλοι, μέχρι την άλλη μας εκπομπή, όπου συνθώ θα είμαστε πάλι μαζί κοντά σας στα μηνύματα της Ορθοδοξίας. Χαίρετε, χαίρετε εν Κυρίω.